Έχουμε λοιπόν το τρίμερο των εκδηλώσεων για τον Πολιούχο της Κέρκυρας, τον Άγιο Σπυρίδωνα. Να πούμε καταρχήν χρόνια πολλά σε όλους και όλες που μας παρακολουθούν, στους τηλεθεατές σας, και να ευχηθούμε ο Άγιος Σπυρίδωνας να δίνει δύναμη σε όλους και όλες μέσα στις δυσκολίες της ζωής μας, να πατάμε στα πόδια μας, εκείνος να μας φρουρεί και να μας στηρίζει, και παράλληλα να μας δίνει τη δυνατότητα με αισιοδοξία να πορευόμαστε. Άλλωστε, η πορεία της ζωής μας έτσι κι αλλιώς χρειάζεται βοήθεια από τον ουρανό. Αυτό το ξέρουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι, ιδίως εδώ στην Κέρκυρα, που γνωρίζουμε πόσο μας έχει βοηθήσει και μας βοηθά ο Άγιος μας. Να πούμε ότι το λατρευτικό πρόγραμμα αυτών των ημερών θα έχει ως εξής: την παραμονή Κυριακή 11 Δεκεμβρίου, το πρωί ο Δεσπότης μας θα τελέσει την Θεία Λειτουργία στο προσκύνημα, και στη συνέχεια στις 11 η ώρα, όπως είναι παράδοση εδώ πέρα της Κέρκυρας, θα γίνει παράκληση και θα βγει ο Άγιος από την Λάρνακα, θα βγει στη θύρα, όπου μέχρι την Τρίτη το απόγευμα στις 4 για 3 μέρες και τα 2 βράδια, το βράδυ της Κυριακής και το βράδυ της Δευτέρας, δεν θα κλείσει ο ναός καθόλου. Όλοι όσοι επιθυμούν μπορούν να έρθουν να προσκυνήσουν τον Άγιο μας που θα είναι στη θύρα για αυτές τις 3 ημέρες. Το απόγευμα της Κυριακής και ώρα 6:30 θα γίνει ο πανηγυρικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου μας, όπως γίνεται. Στη συνέχεια θα διαβαστεί το συναξάρι του Αγίου Σπυρίδωνος, και το βράδυ 11 μέχρι τις 4 το πρωί θα γίνει η καθιερωμένη παράκληση και τα εγκόμια θα ψαλούν στον Άγιο, και στη συνέχεια όρθρος και η Θεία Λειτουργία για τη Μεγάλη Εορτή. Το πρωί τώρα της Αγιονύμου ημέρας, Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου, 8 παρατέταρτο με 11 θα γίνει όρθρος και η πανηγυρική Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου μας, και στη συνέχεια το απόγευμα πάλι στις 6:30 ο εσπερινός, το βράδυ θα διαβαστεί πάλι μετά το συναξάρι, το δεύτερο μέρος του συναξαριού του Αγίου, και στη συνέχεια το βράδυ πάλι από τις 11 έως τις 3:30 τα χαράματα θα τελεστεί η παράκληση, χαιρετισμοί στον Άγιο και ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Επαναλαμβάνω ότι και το βράδυ, όλη τη νύχτα μπορούν οι άνθρωποι να έρθουν να προσκυνήσουν διερχόμενοι. Εν πάση περιπτώσει, έχει και πιο ησυχία λίγο το βράδυ, είναι γεγονός αυτό. Το πρωί τώρα της Τρίτης, 13 Δεκεμβρίου, πάλι στις 8 παρατέταρτο θα ξεκινήσει ο όρθρος και η Θεία Λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτου μας, και ο Δεσπότης θα χειροτονήσει μάλιστα και διάκονο αυτήν την ημέρα. Ενώ στις 4 το απόγευμα, όπως συνηθίζουμε εδώ στην Κέρκυρα, θα ολοκληρωθεί το τρίμερο του Αγίου με την παράκληση στο ναό και την μικρή περιφορά του ιερού σκηνώματος εντός του ιερού ναού, και με την παρουσία και των φιλαρμονικών της Κέρκυρας, όπως κάνουμε κάθε χρόνο. Το καλό φέτος είναι ότι δεν έχουμε περιορισμούς όπως είχαμε τις δυσκολίες των προηγούμενων χρόνων, και αυτό είναι το ευχάριστο, και ο καθένας μας μπορεί ελεύθερα να προγραμματίσει να έρθει να συμμετάσχει σε αυτές τις εκδηλώσεις. Να πω ακόμη ότι την Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου σε όλους τους ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία για την μνήμη του Αγίου, και όχι μόνο στο ναό του Αγίου Σπυρίδωνος, γιατί είναι μεγάλη γιορτή για όλο το νησί μας και για τους Παξούς και για τα διαπόντια νησιά. Οπότε οι άνθρωποι μπορούν να εκκλησιαστούν και στις ενορίες τους αυτήν την ημέρα και να τιμήσουν τον Άγιο, μια και όπως γνωρίζουμε υπάρχει και αυτή η αργία, η καθιερωμένη εδώ στην Κέρκυρα. Να ευχηθώ λοιπόν χρόνια πολλά και ευλογημένα σε όλους και όλες αυτές τις ημέρες, ο Άγιος να είναι βοηθός και σκεπαστής μας, και σε εσάς και στους τηλεθεατές να έχουμε δύναμη να γιορτάσουμε όπως ταιριάζει στο νησί μας.